Σε μια χρονιά που πολλοί χειμερινοί κινηματογράφοι έπαιξαν τίτλους τέλους λίγο νωρίτερα ή απλά ανέστειλαν την κυκλοφορία τους, ένας κινηματογράφος άνοιξε τις πύλες του στοιχείο. Ξεκίνησα από τον πατέρα μου, είμαστε χρόνια στο επάγγελμα, έχουμε κινηματογράφο στο δράμα. Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το χώρο και είχαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα σε ένα νησί, το οποίο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Θέλαμε να κάνουμε κάτι να βγάλει και μονοπόλιο. Και βασιστήκαμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Και με ρώτησε αν έχουμε κάποιο σινεμά στοιχείο ανοιχτό, ξέρω εγώ. Αυτά το είχαμε, αλλά ήταν πιστό χρόνια. Και πατήσαμε πάνω σε αυτό με την πλούδια του πεθερού μου. Το ανοίξαμε. Το κοινό της Χίου υποδέχτηκε το χειμερινό κινηματογράφο θερμά. Με προβολές sold out και εμπορικές ταινίες πρώτης προβολής. Ανοίξαμε αρχές του Απριλίου, μετά από 2 χρόνια κορονοϊού. Ο κόσμος το περίμενε με πάρα πολύ χαρά. Είναι μία έξοδος για τον κόσμο ευχάριστη. Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στον κινηματογράφο πρεμιέρ με μεγάλη επιτυχία ήταν η συμπαραγωγή της ΕΡΤ, Σμύρνη μου αγαπημένη. Εγώ ποτέ μου δεν φοβήθηκα στη Σμύρνη. Άλλαξαν οι κύριοι. Δεν θέλαμε πολύ να το ξεκινήσουμε έτσι, με κάτι το οποίο βάζει στο κονδύλι και στοιχείο και από το κόσμο είχε απήχηση. Πολύ απήχηση. Το περίμενε πώς και πώς. Η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη θα επαναπροβληθεί το καλοκαίρι σε νέο μοντάζ.